το Αρχείο Πολιτισμού στην Αμφίπολη, κυρίες και κύριοι, ή πιο συγκεκριμένα στο λόφο Καστά της Αμφιπόλεως. Όταν κοιτάς από ψηλά, για τους ποιητές και τους στιχουργούς ο κόσμος μοιάζει ζωγραφιά, όπως έλεγε η Σότια Τσότου. Για τους ανθρώπους όμως που θέλουν να δουν τα πράγματα κυριολεκτικά, ο κόσμος και η γη δεν μοιάζει ζωγραφιά, αλλά ειδικά πάνω από αρχαιολογικούς χώρους, ο κόσμος μοιάζει πληγές ή πληγή ή χένουσα ανοιχτή πληγή. Φίλοι από την Αμφίπολη, ομογενείς, μας έδωσαν, εμπιστεύτηκαν σε μας υπτάμενα πλάνα από τον λόφο Καστά, από αυτό που θα έπρεπε να είναι ο Παρθενόν της Μακεδονίας, από αυτό που θα έπρεπε να είναι το καμάρι της Μακεδονίας, ένας επισκέψιμος χώρος που θα μάζευε όλους τους τουρίστες όλου του κόσμου. Κι όμως, αναξιοσύνη μας, αυτό έχει γίνει τώρα ένα σημείο το οποίο μοιάζει περισσότερο με χωματουργικό εργοστάσιο. Και φυσικά δεν είναι επισκέψιμο και κανείς δεν μπορεί να πάει εκεί. Το χειρότερο ακόμα είναι πως αν το δεις από ψηλά, μοιάζει με μια πληγή ανοιχτή, μια πληγή που χαίνει από λάθη, από χωματουργικές εργασίες, μοιάζει μια πληγή στον ελληνικό πολιτισμό. Σας χαρίζουμε αυτά τα πλάνα, ελάτε κι εσείς μαζί μας να τα δείτε, τα συμπεράσματα δικά σας και αυτά που όλοι εδώ μιλάνε για ίσως έναν καταστρεμένο ναό της Αρτέμιδος, εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Τα λόγια εδώ πέρα στο χωριό, στην περιοχή, δίνουν και παίρνουν. Αυτό θα μας το πούν κάποιοι άλλοι, ίσως κάποια άλλα χρόνια, ίσως κάποιες άλλες εποχές. Το καταγράφουμε, να το διασταυρώσουμε δεν μπορέσαμε, απλώς το καταγράφουμε για την ιστορία. Ο χρόνος θα δείξει την αναξιοσύνη των κρατούντων αυτής της εποχής.